Εμείς έχουμε μια οργανωτική σύσκεψη με τις επιτροπές ειρήνης της περιοχής να τους ενημερώσουμε για το πρόγραμμα του πρώτου εξαμήνου της χρονιάς και γενικότερα τους στόχους που έχουμε βάλει σαν Ελληνική Επιτροπή τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη μετά το συνέδριο. Είναι κάποιες περιφερειακές συσκέψεις που τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο συνηθίζουμε και τις οργανώνουμε, γιατί έτσι και εμείς βοηθάμε τις επιτροπές από κοντά, αλλά και η ίδια η κεντρική μας επιτροπή, η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, από την εμπειρία που αποκτάει βοηθιέται. Βέβαια, φέτος η χρονιά, πέρα από όλα τα άλλα και το θέμα της κρίσης, είναι ότι έχουμε μία αντινατοϊκή, πιο έντονη αιχμή, ακριβώς επειδή συμπληρώθηκαν μάλλον 23 Φεβρουαρίου 60 χρόνια από την είσοδο της χώρας μας στο ΝΑΤΟ. Ο κύριος στόχος της φετινής χρονιάς είναι σε όλα τα σημεία που υπάρχουν βάσεις, όχι απλά μία αντινατοϊκή εκδήλωση, αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στον κόσμο τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουμε σαν χώρα από αυτήν την είσοδο σε αυτόν τον υπεραλιστικό οργανισμό και φυσικά με αίτημα να απομακρυνθούν όλες οι βάσεις. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Ως προς τα υπόλοιπα σε σχέση με την καπιταλιστική οικονομική κρίση, η προσπάθειά μας είναι το πώς οι επιτροπές μας θα συντονιστούν σε καλύτερο βαθμό με το υπόλοιπο ταξικό κίνημα. Μπορούν να βοηθήσουν και αυτό επιδιώκουμε, ήταν και ένας από τους στόχους του συνεδρίου μας, ο καλύτερος συντονισμός, η πιο έντονη παρουσία, ακριβώς για να καταλάβει ο κόσμος ποιες είναι οι αιτίες της κρίσης και όχι να πιστεύει αυτή την κοροϊδία που παρακολουθούν δυστυχώς από τα ΜΜΕ, δεν λέω το δικό σας, αλλά μέσα από την τηλεόραση από προσανατολίζεται. Η κατάσταση έχει φέρει τον κόσμο στο απροχώρητο, συνεχίζουν και βέβαια ρίχνοντας κάθε φορά στάχτη στα μάτια τον αποπροσανατολίζουν και τον, δεν του λένε την πραγματικότητα. Τελευταίο, αυτό το χθεσινοβραδινός πανηγυρισμός δήθεν για το PSI, ποιο PSI, εξασφάλισαν κάποια χρήματα αυτά τα τελευταία 30 δις για τις τράπεζες. Ο λαός δεν μπορεί για το παραμικρό να χαίρεται, αλλά αντίθετα πρέπει να τους βροντίξει, να τους φοβήσει και όχι να τρομοκρατείτε και να φοβάται με αυτά που λέει ο κύριος Βενιζέλος και ο κάθε Βενιζέλος. Οι εργαζόμενοι θα πούν την τελευταία λέξη. Δεν την έχουν πει ακόμη. Και πιστεύουμε ότι καταλαβαίνουν γιατί δεν μπορεί πια να ζήσει. Και δεν μπορεί να τον κοροϊδεύεις αυτόν τον λαό. Να του λες ότι μειώνεις, για παράδειγμα, τον μισθό των νέων ανθρώπων, των κάτω από 25 χρόνων, για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Αυτά δεν είναι απλά ψέματα. Είναι εγκληματικά ψέματα απέναντι στους νέους και στις γυναίκες που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό μέσα στο 21 που έχει πάει η ανεργία. Με τα επίσημα στοιχεία, γιατί πραγματική είναι πολύ πιο μεγάλη, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναίκες και νέοι. Ένα φιλιρινικό αντιπεριαλιστικό κίνημα στο διεθνές επίπεδο δεν μπορεί παρά να είναι αντιμονοπωλιακό, αντικαπιταλιστικό στο εθνικό επίπεδο. Και αυτό γιατί ο ιμπεριαλισμός είναι το ανώτερο στάδιο του καπιταλισμού. Επομένως, αυτά τα δύο παν μαζί είναι αλληλένδετα και οι αγώνες που γίνονται για την ειρήνη δεν μπορούν πραγματικά να ευοδοθούν και δεν μπορούν οι λαοί να ζήσουν σε πραγματική ειρήνη αν δεν πάρουν οι ίδιοι την εξουσία στα χέρια τους. Αυτό νομίζω ότι είναι, ας πούμε, ο πυρήνας και η ουσία της παρέμβασής μας και σε αυτό θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Έχουμε διάφορες δράσεις, όπως είπε και η Γενική Γραμματέας η Βέρα Νικολαίδου. Φέτος είναι τα 60 χρόνια της συμμετοχής της χώρας μας στον υπεραλληστικό οργανισμό του ΝΑΤΟ και θα δώσουμε μεγάλη έμφαση σε αυτό το θέμα φέτος. Σε συνδυασμό βέβαια με το συντονισμό της δράσης μας με το ταξικό εργατικό κίνημα, γιατί όπως είπαμε τα δύο αυτά είναι αλληλένδετα. Να μην συμμετέχουμε στους υπεραλληστικούς πολέμους. Εννοείται. Γιατί τους χαρακτηρίζουν υποτίθεται με ψεύτικους χαρακτηρισμούς, ειρηνικές αποστολές, ενώ στην πραγματικότητα και μέσα σε αυτή την περίοδο της κρίσης στοιχίζουν 1 εκατομμύριο την ημέρα. Ένας από τους κύριους στόχους μας είναι να γυρίσουν πίσω
όλα τα στρατευμένα παιδιά, αστυνομικές δυνάμεις, όλες οι ένοπλες τέλος πάντων δυνάμεις που βρίσκονται έξω να γυρίσουν στη χώρα μας. Δεν εξυπηρετούν ούτε την ασφάλεια της χώρας, ούτε τη φύλαξη της χώρας, αλλά καθαρά νατοϊκούς σκοπούς. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του αγωνιστή και μάρτυρα της Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη, του συντοποίητη μας εδώ στην Τρίπολη. Από το 1983 η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη πραγματοποιεί πορείες ειρήνης αφιερωμένες στη μνήμη του, μιας και γεννήθηκε εδώ στη Κερασίτσα της Θεγέας. Φέτος θα δώσουμε ένα νόημα και με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της Ιμπεριαλιστικής Συμμαχίας του ΝΑΤΟ, για την οποία πάλεψε και αγωνίστηκε και θυσιάστηκε ο Γρηγόρης Λαμπράκης να αποδεσμευτεί η χώρα μας από αυτή την οικοσυμμαχία, που μόνο δεινά έχει φέρει αυτά τα 60 χρόνια από την ίδρυσή του. Η σημερινή κατάσταση είναι κρίσιμη. Έχουμε ανησυχία γιατί στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχει ο κίνδυνος για έκρηξη ενός πολέμου μετά τη Λιβύη, ήδη στη Συρία, αλλά και στο Ιράν. Μεθοδεύουν για να βάλουν πόδι σε αυτή τη γεωστρατηγική περιοχή με τα κοιτάσματα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και τους δρόμους που οδηγούν σε αυτούς. Προσπαθούν να ματοκυλήσουν για μια ακόμα φορά τους λαούς. Παλεύουμε να γυρίσουν πίσω όλα τα ελληνικά στρατεύματα που βρίσκονται εκτός της χώρας μας, όπως είπε και η Γενική Γραμματέας, για να αποδεσμευτεί η χώρα μας από το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ειδικά στις σημερινές συνθήκες, πρέπει μαζί με το φιλελληνικό κίνημα να συστρατευτεί και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, οι οποίοι οι εργαζόμενοι είναι οι πρώτοι και οι κύριοι που πλήττονται και από τους εξοπλισμούς και κυρίως από τους πολέμους.